Οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ναι. Και υπάρχουν και μερικές υπηρεσίες οι οποίες έχουν μέσα εισαγωγικά υποβαθμιστούν, αλλά έχουν τρομερά προβλήματα και μιλάω για το αεροδρόμιο και της Μυτιλήνης αλλά και της Σάμου, ναι. Όπου υπάρχουν και εκεί πάρα πολλά μεγάλα κενά. Πολύ καλώς πρέπει να δουλεύουν βάσει ευρωπαϊκών διαταγών, ανάλογα με το αεροπλάνο που έρχεται, είναι η κατηγορία του αεροδρομίου, και αυτά τα άτομα θα πρέπει να είναι εκεί. Δηλαδή, όπως εμείς εδώ έχουμε φωτιά και μπαίνουμε επί φυλακή, εκεί πέρα φτάνουν στο σημείο να μπαίνουν επί φυλακή γιατί δεν φτάνουν τα άτομα και στη Σάμο και στη Μυτιλήνη. Στη Σάμο και στη Μυτιλήνη είναι ουσιαστικά αποσπασμένη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Φραπόρτ, έτσι δεν είναι? Είναι με μετάθεση, και επίσης και ένα πρόβλημα που έχουμε είναι οι συνεχείς μεταθέσεις, ναι. Παρά τη θέληση των συναδέλφων έτερων κάτερων, δηλαδή είτε από υπηρεσίες στο αεροδρόμιο χωρίς να επιθυμούν, είτε από τα αεροδρόμια να φεύγουν πάλι χωρίς να επιθυμούν και να γυρνάνε στις υπηρεσίες στα κλιμάκια. Το είχαμε καταγράψει αυτό και σε υπαλλήλους άλλων για άλλες υπηρεσίες. Καταγράφεται αυτό και στην πυροσβεστική υπηρεσία, ότι δηλαδή σας παίρνω σας από εδώ να σας πάνε στη Σάμο για μια εβδομάδα γιατί εκεί υπάρχει ανάγκη. Όχι. Είναι μια μετάθεση τουλάχιστον τετράμινη. Τετράμινη. Για υπηρεσιακές ανάγκες. Και μιλάμε για εντός νομού. Έτσι, δηλαδή θα με πάρουν από εδώ να με πάνε στη Σάμο, αλλά από εδώ θα με πάρουν να με πάνε στο αεροδρόμιο Μυτιλήνη. Θα πάρουν από την ΠΥ Σάμου να πάνε στην ΠΥ στο αεροδρόμιο Σάμου και το αντίστροφο. Μάλιστα. Πόσες είναι οι ελλείψεις σε προσωπικό, έτσι όπως το καταγράφετε εσείς στην Λέσβο, στις υπηρεσίες της Λέσβου και της περιφέρειας, αν έχετε στοιχεία, κύριε Ντινό? Βάσει τα οργανικά κοινά τα οποία βγάζει το αρχηγείο κάθε χρόνο, ναι. Το οποίο είναι ένα παρκεωμένο οργανόγραμμα, τα κενά είναι ελάχιστα, γιατί έχει να αλλάξει το οργανόγραμμα εδώ και κάτι δεκαετία. Μάλιστα, κατανοητό. Οπότε αυξάνονται μεν οι απαιτήσεις και η εργασία, ναι. Και πολλά πράγματα, αλλά οι οργανικές δυνάμεις παραμένουν οι ίδιες. Δεν φαίνονται στα χαρτιά ότι έχουμε ουσιαστικά προβλήματα και ελλείψεις. Πόσους λοιπόν εσείς καταγράφετε ελλείψεις σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας? Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από μόνη με προσωπικό θα πρέπει να είχαμε τουλάχιστον 30 άτομα ακόμη εκ των οποίων, ναι. Και αρκετούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, mm-hmm. οι οποίοι και αυτοί, παρόλο που ειδικά οι αξιωματικοί δεν είναι καλοπροαίρετα, το λέω, ναι, έτσι, ναι, ναι. Δεν είναι στο δικό μας που μαθαίνουν στους υπαλλήλων πυροσβεστών, ναι. Αλλά το βλέπουμε με τα μάτια μας το τι τραβάνε και αυτοί, γιατί ένας μπορεί να έχει και δύο και τρεις θέσεις, όπως επίσης και οι υπαξιωματικοί, που ένας υπαξιωματικός μπορεί να είναι στο γραφείο κίνησης και ταυτόχρονα και στο ανακριτικό. Και επειδή δεν υπάρχει άλλος κόσμος, τους αναθέτουν διπλές, ναι, και τριπλές. Ναι, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ, είναι θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν από παραγωγικούς είτε αυτοματικούς. Ναι, 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 καταλαβαίνουμε τι λέτε. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε όμως ότι δεν προβλέπονται προσλήψεις άλλες. Έχει προσληφθεί ένας αριθμός? Όχι, απέναντίας και πριν 10 μέρες βγήκαν οι μεταθέσεις, ναι. Και των αξιωματικών. Σε όλο το Βόρειο Αιγαίο έρχονται δύο, νομίζω, οι οποίοι πάνε στη Σάμο και στη Χίο. Εδώ στην Μυτιλήνη δεν έχετε κανένας και στην, ναι. Ύμνο. Και συνεχίζει το αρχηγείο να θελοτυφλεί όσον, ναι. αφορά τις ανάγκες του Βορείου Αιγαίου. Είναι σοβαρό, γιατί είμαστε από μακρισμένες περιοχές και για να έρθει δύναμη χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, είτε με το καράβι είτε με ένα αέρια μέσα να έρθουν. Τα έχετε μεταφέρει αυτά στο αρχηγείο, κύριε Ντίνο? Τι σας έχουν πει? Δεν τα έχουμε μεταφέρει ακόμη, διότι λόγω διαφόρων μηνύσεων και διάφορα, το σωματείο ήταν ανενεργό από 1η-1η του 2022. Οπότε ουσιαστικά σήμερα. Είχατε εσωτερικά προβλήματα δηλαδή, ναι, και θέματα. Ναι, δυστυχώς εσωτερικά προβλήματα τα οποία δεν μας άφηναν, δεν μας έδιναν το δικαίωμα για να εργαστούμε, μάλιστα. στον τομέα του συνδικαλισμού. Οπότε από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάμε και σας ευχαριστώ. Είναι η πρώτη συνέντευξη. Ναι. Και εύχομαι να μιλάμε μόνο προληπτικά, προληπτικά. Και όχι και εγώ για... το εύχομαι. Και εγώ το εύχομαι. Τι τώρα έτσι μας προκαλείτε και το ενδιαφέρον. Τι προβλήματα εσωτερικά είχατε, από ποιους είχατε μηνύσεις και τι έγινε τελικά? Από την δεύτερη παράταξη που κατεβαίνει στις εκλογές, ναι. που πρόσφερε στο ΚΚΕ, ναι. όπου έκανε ασφαλιστικά μέτρα 16 του μηνός, 16-12 που 17 ήταν οι εκλογές. Πήγαμε στα ασφαλιστικά μέτρα όπου με ψεύδι προσπαθούσαν να πείσουν την Πρωτοδίκη ότι είχαν δίκιο, η Πρωτοδίκη δεν μπορούσε να βγάλει απόφαση. Ποια διαφορά είχατε δηλαδή, γιατί σας κατηγορούσαν? Γιατί δεν βάλαμε κάλπη στην Ικαρία που δεν προβλέπεται από το καταστατικό. Μάλιστα. Γιατί το καταστατικό είναι σαφές και λέει ότι στα νησιά
στις υπηρεσίες, για την ακρίβεια, τον Λίμνου και Σάμου, με πάνω από 10 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Η Ικαρία δεν αναφέρεται πουθενά στο περιστατικό, σύνο ότι είναι δύο κλιμάκια και δεν υπάρχει υπηρεσία. Δεύτερον, ότι στην γενική, ότι οι εκλογές, εκεί κάναμε λάθος εμείς, για ποιο λόγο, διότι 17 του μηνός είναι η γιορτή του σώματος και όλοι οι συνάδελφοι είναι το πρωί εδώ που γίνεται η γιορτή. Ναι. Οπότε οι εκλογές είχαν βγει από την Εφορεστική Επιτροπή από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα και δεν ήταν 10 ώρες ως ορίζει το καταστατικό. Μάλιστα. Εντάξει, γελία πράγματα. Το αποτέλεσμα ήταν να μην πάρθει απόφαση να εκδικαστεί στις 21 πρώτου, ναι. Αλλά λόγω του ότι η Ένωση ήταν με παρατάσεις όπως όλες οι πρωτοβάθμιες ενώσεις με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικού που δεν άφηνε εκλογές το 20 και το 21, ναι. Και ήμασταν με παρατάσεις. Και το τελευταία διαταγή μεσαγωγικά που βγήκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν όλες οι πρωτοβάθμιες να έχουν ολοκληρώσει τις αρχιεδεσίες μέχρι 31-12. Εμείς δεν καταφέραμε να το κάνουμε και από πρώτης πρώτου δεν υπήρχε η. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, από σήμερα υπάρχει. Σε λίγο θα καταθέσετε τα αποτελέσματα και στο πρώτο δικείο και μετά θα ξεκινήσετε τη διεκδίκηση, όπως καταλαβαίνω. Γιατί... άμεσα φεύγουμε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Όπου είναι το συνέδριο και εκεί θα ακουστούν και εγγράφος και διαζώσεις όλα τα προβλήματα από όλη την Ελλάδα και σαφέστατα από το Βόρειο Αιγαίο, ναι. στο δευτεροβάθμιο σωματείο, όπου είναι νομίζω το μεγαλύτερο που μπορούμε να κάνουμε μετά από το δικό μας, τέλος πάντων, είναι να τα μεταφέρουμε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, έτσι ώστε να καταγραφούν όλα τα προβλήματα από παντού και να κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις, ναι. Τα οποία τα περισσότερα είναι κοινά, έτσι. Έτσι είναι σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή είναι και ένα τραγικό για όλους τους συναδέλφους, ναι. Ο τρόπος που λειτουργεί η υπηρεσία για να καλύψει τα κενά της, η οποία έχει θεσπίσει την επιφυλακή που στην αρχή ήταν για πολύ δύσκολα συμβάντα, mm-hmm. Εντάξει, αλλά σιγά σιγά έχει γίνει μέχρι και να περιμένουμε αύριο αέρα και να βάζουμε επιφυλακή μέσα προληπτικά. Δηλαδή γίνει καταστράγγιση του μέτρου της επιφυλακής, χρησιμοποιείται ασύστολα χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος, με καταπώνηση των συναδέλφων και ψυχική και σωματική και οικογενειακή. Ναι. Άμα είσαστε τόσοι λίγοι και χρειάζεται όλες αυτές τις βάρδιες να τις καλύπτουν οι ίδιοι οι άνθρωποι, κατανοητό ότι κάποια στιγμή το σώμα κουράζεται και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 3 περιπολικά έξω. Ναι. Είναι αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει στο ΚΙΤ. Είναι αυτοκίνητο το οποίο είναι στο λιμάνι για καύσιμα για μεταφορά καυσίμων, τέλος πάντων, και πάμε εκεί. Και εντάξει, ποιος θα καλύψει την πόλη της Μυτιλήνης ή μέχρι το Μανταμάδο που είναι η Μυτιλήνη. Μένουν ακάλυπτα, όπως... δηλαδή σημεία που θα έπρεπε σαφώς, να υπάρχουν. Σαφώς και δεν μένουν. Ναι. Όχι, απλώς σας λέω ότι άλλο να είναι μέσα 8 άτομα και άλλο να είναι 5. Ναι. Είναι διαφορά δικαιώμαξια. Μάλιστα, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Πρέπει να αναφέρουμε εδώ και τη βοήθεια που παρέχεται στους εργαζόμενους ουσιαστικά και στην υπηρεσία από τους εθελοντές, οι οποίοι έχουν οργανωθεί τεράστια και έτσι τους βλέπουμε και πώς έχουν οργανωθεί σε όλα τα νησιά, αλλά εγώ να πω ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στους ανθρώπους αυτούς που προσφέρουν, κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάζεται ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και ανανέωση, έτσι. Σαφώς. Πολύ καλή δουλειά γίνεται και από την πολιτική προστασία. Ναι. Οφείλουμε να το πούμε και αυτό, και σε μηχανήματα και σε τεχνογνωσία και σε ανθρώπινο δυναμικό να βοηθήσουν και να συνδράμουν. Προσπαθούμε όσο δυνατόν να βελτιώσουμε και τις συνθήκες εργασίας μας, mm-hmm. αλλά και τις παραγόμενες υπηρεσίες μας προς τον πολίτη του Βορείου Αιγαίου.